Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, φάνηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Παγνή και καθηγητής πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Όπως τόνισε, τα σημάδια που έχει δείξει ο ιός στη χώρα μας είναι θετικά. Θεωρώ ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι συντεταγμένα, για πρώτη φορά πολιτικό προσωπικό, διοίκηση, επιστημονικό προσωπικό και κόσμος και η κοινότητα, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό θαύμα στην Ευρώπη σε σχέση με αυτήν την επιδημία. Την άποψη ότι τα μοριακά τεστ είναι και τα πιο έγκυρα για τη διάγνωση του κορονοϊού, υποστήριξε ο κύριος Τζανάκης, λέγοντας ότι δεν γίνονται σε τόσο μεγάλη ποσότητα λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής και αντιδραστηρίων. Αυτή τη στιγμή τα τεστ που έχουμε τα διοχετεύουμε και τα κάνουμε στον κόσμο που έρχεται στο νοσοκομείο και έχει λίμωξη του αναπνευστικού και χρειάζεται να τον χειριστούμε, δηλαδή να τον βάλουμε εισαγωγή ή να τον απομονώσουμε. Παράλληλα έδωσε συμβουλές στους πολίτες που έχουν συμπτώματα και απάντησε στο πότε θα πρέπει κάποιος να ανησυχήσει. Εάν τα συμπτώματα που πρέπει κανείς να ανησυχήσει είναι να έχει πολλές μέρες πυρετό, να έχει καταβολή, αν κάποιος δηλαδή είναι αρκετά θαραλέος και δεν θέλει να πάρει το γιατρό του, τον παρακαλώ πάρα πολύ να ανησυχήσει. Εάν έχει ψηλό πυρετό επιμέρες, μεγάλη καταβολή και κούραση, πονοκεφάλους και φυσικά αν βύχει και αν έχει δύσπνια. Γιατί ωστόσο ο κορονοϊός έχει αφήσει πιο ελαφρά το στίγμα του στην Κρήτη, ο κύριος Τζανάκης εξέφρασε τις δικές του σκέψεις για τους λόγους που μέχρι στιγμής στο νησί δεν έχει τόσο πολλά κρούσματα. Πρώτον, πιστεύω η απομόνωση της Κρήτης και το γεγονός ότι δεν είχε πολύ μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών και μεταφορές από το εξωτερικό όπως η υπόλοιπη Ελλάδα παραδείγματος χάρη. Και ο δεύτερος λόγος πιστεύω είναι ότι οι κριτικοί πειθάρισαν πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή στις οδηγίες που δόθηκαν.